Καλώς ήλθατε στο Real Economy. Σε αυτή την εκπομπή θα μελετήσουμε τη γύρανση της Ευρώπης, ένα δημογραφικό φαινόμενο που φανερώνει μείωση των ποσοστών γονιμότητας και εθνισμότητας, αλλά και ότι οι λαοί της Ευρώπης έχουν ένα μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Αυτός ο μετασχηματισμός θα έχει σοβαρές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της οικονομίας. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο για να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωματώνει τους ηλικιωμένους στην αγορά εργασίας και μιλάμε με τον νομπελίστα οικονομολόγο Χριστόφορο Πισαρίδη. Αλλά πρώτα πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο εντατικό μάθημα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσει. Από σήμερα μέχρι το 2030, οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δουν τον αριθμό των εργαζομένων τους με ηλικία άνω των 50 να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 55% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι οι δαπάνες στον τομέα της υγείας για μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους και για συντάξεις θα αυξηθούν κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2040. Οι δημογραφικές προκλήσεις ποικίλουν αναχώρα στην Ευρώπη. Η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είναι ανάμεσα στις 10 χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων παγκοσμίως. Η αβεβαιότητα για τις φτωχές εργασιακές προοπτικές, οι μικροί μισθοί και η ανελαστική αγορά εργασίας οδηγούν τις γυναίκες να κάνουν λιγότερα παιδιά και αυτά σε μεγαλύτερη ηλικία. Ωστόσο, το να έχεις μετά τα 50 μια καλή δουλειά έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και μπορεί να δημιουργήσει νέες αγορές ή να επεκτείνει την επωνομαζόμενη ασημένια οικονομία. Η ασημένια οικονομία, οι δαπάνες δηλαδή ανθρώπων που είναι από 50 χρόνων και άνω, θα αγγίξει τα 6,4 τρισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2025 και θα είναι υπεύθυνη για το 40% περίπου των νέων θέσεων εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το βασικό όργανο της Ευρώπης για την υποστήριξη θέσεων εργασίας, για τη δημιουργία καλύτερων εργασιακών ευκαιριών και τη διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης. Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη γύρανση του πληθυσμού τόσο γενικά, αλλά και σε σχέση με το εργατικό δυναμικό. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να βρουν και να ανταπεξέλθουν στις νέες ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά και να είναι έτοιμοι για νέες εργασιακές σχέσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε τη σκητάλη στη Φανή Γκορέ που είναι στην Κύπρο. Μίλησε με ηλικιωμένους που προσπαθούν να μπουν ξανά στην αγορά εργασίας. Μετά την οικονομική κρίση που έπληξε το νησί το 2012, η Κύπρος έχει επιστρέψει στην ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά, πολλοί εργαζόμενοι είναι άνεργοι, ιδιαίτερα όσοι είναι άνω των 50 ετών. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί project που σκοπεύουν να ενσωματώσουν και να διατηρήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Age Scheme ενθαρρύνει τους Κύπριους εργοδότες να προσλάβουν με πλήρη απασχόληση άτομα άνω των 50 ετών, καλύπτοντας ένα μέρος της αμοιβής τους. Εδώ στη Λευκοσία, ο Πάολο έκανε χρήση του προγράμματος αυτού. Ο Πάολο δούλευε σε μια αεροπορική εταιρεία. Παραιτήθηκε σε ηλικία 60 ετών μετά από ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Στη συνέχεια βρήκε νέα δουλειά σε μια εταιρεία μεταφορών. Μια σταθερή απασχόληση που μπορούσε να διατηρήσει. Στη δική μου περίπτωση, η κυβέρνηση έδωσε την ευκαιρία στον εργοδότη μου να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έτσι, κατάφερα να συνεχίσω να εργάζομαι. Όταν έκλεισε η παλιά δουλειά μου, πολλοί συναδέλφοι είχαν σοβαρές δυσκολίες να βρουν εργασία. Άρα, αυτό το σχέδιο βοηθά πολύ αυτόν τον κόσμο. Εδώ και 3 χρόνια, το Age Scheme βοήθησε περίπου 1.200 άτομα άνω των 50 ετών να βρουν δουλειά. Αλλά αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση της Έλληνας που ήταν λογίστρια για 26 χρόνια. Αποφάσισε να ξεκινήσει τη δική της δουλειά γιατί δεν έβρισκε τίποτα για πολύ καιρό. Είναι δύσκολο να βρεις δουλειά, όχι μόνο αν είσαι πάνω από 50, αλλά και όταν είσαι πάνω από 40. Επειδή ξέρουν ότι έχεις εμπειρία και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δεδομένο αυτό ως δικαιολογία για να σου δώσουν μικρότερο μισθό, προτιμούν να βρουν νεότερους. Το να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους πιο ηλικιωμένους είναι ένα μεγάλο στίγμα για την Ευρώπη. Ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού της θα ανέβει κατά 4 χρόνια περίπου για να φτάσει τα 47 έτη το 2050. Στο ίδιο διάστημα, ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού θα ανέβει κατά 8 χρόνια στην Κύπρο, τη Μάλτα, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Άτομα άνω των 50 δεν είναι συνήθως η ομάδα ενδιαφέροντος που προσεγγίζει η πλειοψηφία των εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αλλάξουν τα βασικά τους προσόντα. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε έμφαση στην κατάρτιση και στην επανεκπαίδευση για να μπορέσουν αυτά τα άτομα να μπουν ξανά στην αγορά εργασίας. Η επόμενη στάση μας είναι το London School of Economics. Συναντήσαμε τον νομπελίστα οικονομολόγο Χριστόφορο Πισαρίδη για να συζητήσουμε τον αντίκτυπο της νέας δημογραφικής πραγματικότητας στην οικονομία και πώς μπορεί να γεφυρωθεί η απόκληση βορρά-νότου.
Οι δημογραφικές ανισορροπίες, όχι η αιτία τους, είναι κυρίως το αποτέλεσμα πιο σημαντικών βαθύτερων δυνάμεων που δημιουργούν αυτή την απόκληση στις απόψεις για την ανάπτυξη που έχουν να κάνουν με τη ζωή στην Ευρώπη και σε ό,τι βλέπουμε τώρα στις στατιστικές μελέτες. Για παράδειγμα, εάν δείτε διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για το πόσο έτοιμες είναι οι ευρωπαϊκές χώρες να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες, τότε θα δείτε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό μεταξύ Βόρρα και Νότου. Η Σκανδιναβία και η Γερμανία είναι παραπάνω από έτοιμες να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες. Κάνουν πολλά στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Προσφέρουν τις υποδομές. Και μετά βλέπουμε τον Νότο, που υπάρχουν ένα-δύο πράγματα που έχουν γίνει, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμη. Αυτό πρόκειται να συμβεί τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Η απόκληση θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο όμως. Πώς όμως αυτό θα επηρεάσει πρακτικά τα δημόσια οικονομικά? Αναμφίβολα, η υγεία ως τομέας της οικονομίας θα ελκύσει περισσότερες δαπάνες και θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στο πώς την σχεδιάζουμε σε σχέση με τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Το συνταξιοδοτικό σύστημα εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Στο παρελθόν, οι συντάξεις σε πολλές χώρες σχεδιάζονταν χωρίς να λαμβάνει υπόψη τι θα συμβεί στο μέλλον. Ξεχνούσαν ότι όταν κάποιος μπαίνει στην αγορά εργασίας και παίρνει μέρος σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, αυτό θα ισχύει για τα επόμενα 40 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε για το πώς θα διαχειριστούμε την εργασία πέρα από την ηλικία της συνταξιοδότησης, που είναι μερικές φορές γύρω στα 60 χρόνια του εργαζόμενου, και πώς το κάνουμε σε εξάρτηση με το προσδόκιμο υγιού ζωής του. Πώς φαντάζεστε ή προβλέπετε ότι θα είναι η εικόνα της Ευρώπης όσον αφορά στο εργατικό δυναμικό και στη μορφή της εργασίας? Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με την τεχνολογία και να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις υποδομές για την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλη την Ευρώπη. Να μην το αφήσουμε εντελώς στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων. Γιατί αν το κάνουμε, κάποιες χώρες και ειδικά αυτές που σήμερα είναι προηγμένες, θα προχωρήσουν ακόμη περισσότερο. Πρέπει να αλλάξουμε τα συνταξιοδοτικά μας συστήματα και να οδηγηθούμε τουλάχιστον σε χρηματοδοτούμενες συντάξεις. Πρέπει να ασχοληθούμε με τον υπερπληθυσμό των πολεών μας, του περιβάλλοντός μας, αυτής της συμφόρησης που συμβαίνει. Πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί σε σχέση με την ανάπτυξη που μπορεί να διασπάσει την ενότητα και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερα την τεχνολογία, αλλά δεν ανέφερα τη μετανάστευση, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα που το έχουμε κρύψει κάτω από το χάλι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Αλλά σύντομα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Mr. Pissarides, many thanks for your time and of course this interesting input to real economy. Thank you. Thank you.